ψυχιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Τι να πεις, δεν έχεις λόγια για εσύ. Όχι, όχι, είχαμε κάτι με το Survivor κάθε μέρα στις 9 περνούς η ώρα μας. Ξέραμε τι θα συμβεί. Είχαμε αγωνία για πράγματα τα οποία ήταν πλέον για μας κομμάτι της ζωής μας. Αν θα κοιμηθούν τα παιδιά πάνω στο πάτωμα το ξύλινο, αν έχει βρέξει. Αν ψόφισε ποντικός. Το καβουράκι, αν περπατάει. Αυτό το καβουράκι συνέχεια περπατούσε, αν έχει πανσέλινο. Πάνω όλα αυτά. Τώρα, να σου πω και κάτι μου λείπει. Αυτό το γάργαρο γέλιο. Το γέλιο της Σάρας. Το γέλιο όλων. Το γέλιο μου λείπει πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έλα, φτάνει. Φτάνει αυτή η μελαγχολία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να μας κάνουν να γελάσουμε. Για παράδειγμα, το Your Face Sounds Familiar. Δεν τελείωσε ακόμα. Να θαρρεύστε. Χέλη, πολλογλιστράς! Στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Εδώ πέρα πέταξε ένα μικρό κουνούπι και είπα δεν στρέλα. Όχι, δεν ήταν κουνούπι, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Και δεν έχει φύγει, δεν έχει φύγει. Και ζει μέσα στα μαλλιά σου. Αλλά είναι άλλη κουβέντα, Ηρένε μου. Παιδιά, τώρα να μην μιλήσουμε για την κοπέλα, δηλαδή αμαρτία. Ωραία, ρίρενε. Άντε και